δεν αποδέχονται εύκολα προσκλήσεις για συνέντευξη με σούσεις στις θητείες τους και μάλιστα απέναντι σε συμπολίτε μας και υπάρχουν απόψε εδώ στο στούντιο συμπολίτε μας έτοιμοι να θέσουν ερωτήματα για την επικαιρότητα αλλά είναι εξαιρετική η στιγμή επίσης διότι εμένα δεν μου έχει ξανατύχει τα προηγούμενα χρόνια είναι η πρώτη φορά που οι διευθυντέ μεγάλων ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης τουιτάρουν από το μεσημέρι ε, ότι έρχεται η συνέντευξη αυτή. Έχουμε φροντίσει να υπάρχει στο διαδίκτυο, στο ενικός.gr και αγγλική μετάφραση για να μετά από αίτημα χιλιάδων συναδέλφων από όλο τον πλανήτη που μα ζητούσαν να υπάρχει μετάφραση στην αποψινή Αν να προσέξουμε τα χρηματιστήρια, τι θα κάνουν αύριο, θα πέσουν ή θα ανέβουν, έτσι. Νομίζω ότι γενικά ε, η συνέντευξη αυτή έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι γίνεται τη στιγμή της διαπραγμάτευση και ότι επομένω είναι στραμμένα τα μάτια όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό και σε αυτά που εμεί θα ρωτήσουμε και σε αυτά που εσεί θα απαντήσετε. Και να σα πω ότι και για μένα έχει έτσι ένα ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη, διότι έχω αρκετά χρόνια να πατήσω σε στούντιο. Το κάνω όχι μόνο διότι εκτιμώ την εκπομπή σα, αλλά και διότι αισθάνομαι την ανάγκη να βρεθώ απέναντι στο κοινό. Και η εκπομπή σα το προσφέρει αυτό. Και νομίζω ότι ακριβώ επειδή παρά το ότι είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια κρίσιμη στιγμή τη διαπραγμάτευσης εν τούτης, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Δεν μπλοφάρουμε. Και πρέπει να ενημερώσουμε του πολίτε με υπευθυνότητα για το τι ακριβώ συμβαίνει, τι ακριβώ διεκδικούμε, ποιοι είναι οι στόχοι μα, ποιε είναι οι προσδοκίε μα. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να απαντήσουμε και με τη γλώσσα την καθημερινή, στους πολίτε ε, πολίτες που θα θέσουν τα ερωτήματά τους, όπως θα τα έθεταν και οι τηλεθεατές που θα μας παρακολουθούν. Θα θέσω το πρώτο ερώτημα αμέσως μετά από μια μικρή διακοπή που θα κάνω για διεφημίσεις, για να έχουμε αρκετό χρόνο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Σας προειδεάζω όμως ότι είναι το πρώτο μου ερώτημα συνδέεται με την προηγούμενη συνέντευξη που μου δώσατε, που ήταν πριν από μερικούς μήνες, δηλαδή λίγο πριν από τις εκλογές. Σε δύο-τρία λεπτά είμαστε μαζί για να ξεκινήσουμε Νομίζω αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα απόψε συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.